Και υπάρχουν εξελίξεις. Washington, η ανταποκρίτρια του Sky, Κατερίνα Σοκ, θα μας ενημερώσει γιατί φαίνεται ότι τελικά και οι Αμερικανοί δεν είναι ναι σε αυτό το πυρηνικό όπλο του αποκλεισμού της Ρωσίας από τις τραπεζικές συναλλαγές. Και πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση του CNN, Κατερίνα. Καλησπέρα, Νίκο. Στο μέτωπο των κυρώσεων, ο πρόεδρος Biden είναι επίσης ανοιχτός στον αποκλεισμό των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα πληρωμών SWIFT, εφόσον βεβαίως το αποφασίσουν μαζί με τους Ευρωπαίους. Εξετάζει μάλιστα και νέες κυρώσεις, και αυτές θα ήθελε να είναι μαζί με τους Ευρωπαίους, εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Μια κίνηση που στοχεύει τα συναλλαγματικά από θέματα που έχει συγκεντρώσει ο πρόεδρος Πούτιν, κυρίως σε δολάρια. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Bloomberg είναι αυτό που αναφέρεις, ναι. Σωστά. Να πούμε λίγα περισσότερα για τη βοήθεια των 350 εκατομμυρίων που πηγαίνει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Θα είναι πυρομαχικά όπλα, αντιαρματική πύραυλη, αντιεροπορικά πυρά. Θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην Ουκρανία μέσω Πολωνίας οδικός. Το Πεντάγωνο τόνισε ότι δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες που στέλνουν αυτή τη βοήθεια, αλλά και πολλοί από τους εταίρους και συμμάχους της. Και δημοσκόπηση και CNN. Δημοσκόπηση. Ναι, μια εκπομπή του CNN ρώτησε τους τηλεθεατές της αν θα ήθελαν το ΝΑΤΟ να και πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να πολεμήσει για την Ουκρανία. Και το 77% των τηλεθεατών είπανε ναι. Κάτι που δείχνει βεβαίως και το πώς αντιλαμβάνεται τη κοινή γνώμη τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ωρών, των τελευταίων ημερών. Κατένα Σόκο, ευχαριστούμε από την Ουάσιντον στο Λονδίνο. Πάμε στον Θανάση Γκαβό, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι λένε οι Βρετανοί. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Θανάση. Καλησπέρα. Αμφισβητούν ότι τα καταφέρουν οι Ρώσοι, όπως υποστηρίζουν, σε πολλά σημεία των πολεμικών επιχειρήσεων. Ναι, η εικόνα είναι ξεκάθαρη από εδώ. Ότι οι Ρώσοι τα έχουν βρει σκούρακα, να το πω απλά, Νίκο, ή εν πάση περιπτώσει πιο δύσκολα από όσο ανέμεναν. Και αυτό μάλλον διότι υποτίμησαν τους Ουκρανούς. Ο υφυπουργός Άμυνας, ο James Heapy, είπε ότι οι Ρώσοι ούτε καν είναι κοντά στους στόχους με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχαν υιοθετήσει. Είχε αμφισβητήσει την κατάληψη της Μελιτόπολης. Μάλλον έχουμε εξελίξει εκεί πάντως. Αλλά ανέφερε επίσης το Χάρκοβο, το Σούμι και άλλες πόλεις. Και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι έχει επιβραδυνθεί η προέλαση των Ρώσων. Όχι εσκεμμένα, όπως αφήνεται να ενωνηθεί το Κρεμλίνο, αλλά ότι ο λόγος είναι οξείες, επιμελητιακές δυσκολίες και ισχυρή αντίσταση. Υπάρχει καθυστέρηση δηλαδή λόγω της αντίστασης, δεν υπάρχουν για παράδειγμα επαρκή καύσιμα. Και όλα αυτά, εάν συνεχιστούν, σύμφωνα με σύμβουλο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών που μίλησε στο BBC προκαλώντας αίσθηση, θα προκαλέσουν πλήγμα στη δημοτικότητα του ίδιου του Προέδρου Πούτιν. Και ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών επικράτησε έκπληξη και σοκ όταν ανακοινώθηκε η απόφαση εισβολής. Να ευχαριστήσουμε, Θανάση Γκαβό.